Πάμε λοιπόν στην ακρίβεια, πάμε στην ακρίβεια, πάμε στο... Τώρα για να μην παρεξηγηθούμε, δεν είναι η ακρίβεια ο άνθρωπο που θα μιλήσουμε, είναι ο άνθρωπο που πολεμάει την ακρίβεια συγκεκριμένα. Είναι ο Βαγγέλη ο Πέλεχα, για του οποίου τι τιμέ έχω ακούσει πάρα πολλέ φορέ τα καλύτερα, ότι δεν χρειάζεται food pass όταν πηγαίνει στο Βαγγέλη τον Πέλεχα και στα αρτοζαχαροπλαστεία Υπηρώτικο, γιατί εκεί οι άνθρωποι από μόνοι του ρίχνουν τι τιμέ Περιορίζοντα το δικό του κέρδο προκειμένου να είναι ωφελημένοι οι καταναλωτέ. Είναι μια συνταγή επιτυχία, είναι μια συνταγή που εγγυάται ότι ο καταναλωτή θα έρθει. Ξέρει ότι θα πάρει μικρότερο κέρδο, αλλά ο καταναλωτή θα ξαναέρθει, θα ξαναέρθει. Άρα το κέρδο σου το μικρότερο θα πολλαπλασιάζεται και κάποια στιγμή θα γίνει μεγάλο. Λέω εγώ ω άλλο ε, οικονομικό αναλυτή, Έχω άδικο βαγγέλη πέλεχα όχι, ευχαριστώ πολύ που αναγνωρίζετε τουλάχιστον. Όχι, μα το λένε και με πολλά, μηνύματα, με πολλά οι ακροατέ. Οπότε πρέπει. να σου το πω βεβαίω. Έχω άδικο στον τρόπο όμω που το δικαιολόγησα. Όχι, δεν έχει καθόλου άδικο. σε αυτό δεν ποντάρει. Ναι, βέβαια. Σε αυτό ποντάρω και όλοι πρέπει να το κάνουμε αυτό. Ναι, κοίταξε να δει. Τώρα όλοι μιλά... Θέλω να σου πω ένα πράγμα και να είμαι πολύ ειλικρινή μαζί σου. Και γι' αυτό βγαίνω στον αέρα και μιλάω μαζί σου, γιατί είσαι και εσύ πολύ ειλικρινή και πρεσβεύει το θετικό στην κοινωνία. Εσύ και η επιχείρηση. Και ο αδερφό σου, ο Βασίλη και όλη η οικογένεια. Η κοινωνία παραμιλάει με το σούπερ μάρκετ. Στο λέω ξεκάθαρα. Μου λέει ένα συνεργάτη μου, ένα συνεργάτη μου, Δημήτρη, δεν μπορώ να το πιστέψω, έχει ένα παιδάκι μόνο, ότι θέλω 300 ευρώ. Σούπερ μάρκετ το μήνα από εκεί που ήθελα 100. Ποιο αφού του πα να σε σώσει, λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να το πάρουν αλλιώ οι εταιρείε, οι επιχειρήσει. Τώρα μειώθηκαν και τα κόστη λιγάκι. Μην τρελαθούμε εντελώ, αλλά η ακρίβεια έμεινε. Να το πάρουν αλλιώ και να μειώσουν τι τιμέ, ποντάροντα αυτό που ποντάρει και εσύ. Στην επαναληψιμότητα ε, και τι πολλαπλέ εισόδου των κατανολωτών στο κατάστημά σου. Έτσι, νομίζω ότι πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε πάνω σε αυτό. Δεν είναι τώρα. Δηλαδή, το να, το, το, το να τα κρατάς τιμέ ψηλά νομίζω ότι δεν έχει κανένα νόημα. Είναι σχροκέρδια, <σομίως> Βαγγέλη, Όχι, δεν έχει νόημα. Είναι σχροκέρδια. Δεν έχουν πέσει τα κόστη. <σομίως> δεν έχουν πέσει τα ρεύματα, δεν έχουν πέσει οι έχουν... μεταφορέ. <σομίως> να σου μπορώ, να πω και το... κάτι άλλο. Έχουν πέσει και οι μεταφορέ, <σομίως> να ξέρει. Το κόστο των <σομίως> μεταφορών έχει πέσει. Συγγνώμη, έχει πέσει το κόστο. Οι μεταφορέ δεν έχουν πέσει. Οι μεταφορέ ανεβήκανε. Εμένα μου και... λένε ότι για ένα κοντέινερ οι τιμέ έχουν επανέλθει εκεί που ήταν πρώτο πόλεμο, πρώτο πόλεμο. Μου το έπαιρνε επιχειρηματία. Ότι μπορεί και πλέον και ξαναφέρνει προϊόντα απ' έξω με την ίδια τιμή που τα έφερνε. Δεν ξέρω, συγγνώμη. Μιλάμε, να... μιλά, μιλά, μιλάμε από χώρε Ασία, Κίνα και. Ναι, 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 ναι. Ναι, ε, ναι, εντάξει. Μιλάμε τώρα για την κίνηση, για την Ευρώπη. Γενικά δεν έχει πέσει. Α, στην Ευρώπη δεν έχει πέσει. Τέλο πάντων, γενικότερα δεν το κόστο λειτουργία μια επιχείρηση έχει πέσει πάλι όμω. Έχει πέσει σε ό,τι αφορά, ας πούμε, έχει πέσει η ενέργεια. Ε, εντάξει, ναι, έχει πέσει. Η πρώτη ύλη παραμένει ψηλά. Μάλιστα. Έτσι. έτσι. Και τι παραμένει ψηλά? Ε, εντάξει, αυτά που είχαν ακριβώς η ζάχαρες πάνω στο, στα, στις πρώτες ύλες στις δικές μας που αγοράζουμε. Ζάχαρη, γλυκόζι, σιτηρά ξέρω εγώ. Τα, τα τυριά είναι πανάκριβα, λέει. Τα τυριά. πάρα πολύ ακριβά. Παραμένουν ψηλά. Εντάξει, να... έχει μια μικρή αποκλιμάκωση, αλλά παραμένουν ψηλά. Μάλιστα. Πιστεύει ότι δικαιολογημένα Κοίτα. παραμένει ψηλά παραδείγματο χάρη η φέτα που είναι 15, 16, 17, 18 το κιλό. Κοίταξε. Η φέτα, και ο Έλληνα δεν μπορεί να τη... Φέτα... Ναι, ναι, ναι. Τώρα να μιλήσουμε για τη φέτα και δεν. Δεν είναι ειδικό. Τάσσε ξέρω... όλα δεν πειράζει. Ξέρει όμω. Ξέρει, ξέρει όλα τα ξέρει. Ναι. Τώρα, αν μιλήσουμε για τη φέτα, όταν οι ζωοτροφέ είχαν ανέβει τρει και τέσσερι φορέ πάνω και όλοι οι κτηνοτρόφοι αναγκάστηκαν να πούμε να περιορίσουν τα ζωντανά γιατί δεν μπορούσαν να τα εκτρέψουν. Ε, το γάλα πήγε ε, ακριβά, ε, δεν είχαν παραγωγή και μοιραία ακριβήνανε και τα τυριά, τα ελληνικά, τώρα, τυριά έτσι. Τώρα, τα ελληνικά τυριά. Τα ελληνικά ναι. τυριά. Τώρα... Γιατί τα τα ευρωπαϊκά τυριά ε, πέφτουν Μάλιστα. Τώρα παραμένω ψηλά, από ό,τι ξέρω και εγώ, γιατί και εγώ στο σούπερ μάρκετ πάω και mm -hmm. σαν καταναλωτής, ε, η φέτα έχει πάει Πόσο 15 ευρώ το κιλό, 16. Ναι, παιδί μου, κλαίει ο κόσμο με τη φέτα, ειδικά. Α, δεν ξέρω ξερωπιέ... πια. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα. Είναι ένα... Εγώ δεν τρώω φέτα προσωπικά, γιατί και παχαίνει και είναι και αυτό, και προσπαθώ να προσέξω τη διατροφή μου. Προτιμά να φάω ένα από το μπέλεχα παρά να φάω φέτα. <συσχε> να στο πω δηλαδή ειλικρινά, προτιμά να φάω ένα γλυκό από σένα μια τάρτα παρά να φάω φέτα τώρα. Αλλά η φέτα είναι <συσχε> ένα απόσπαστο <συσχε> στοιχείο της των διατροφικών συνηθιών του Έλληνα και τη Ελλήνδα. Κακά τα ψέματα. Και άλλωστε, εθνικό προϊόν είναι και χωριάτικη έτσι. Είναι εθνικό προϊόν. Στου ξέρω τι διαφημίζουμε, Χοριάτικη και Τζατζίκη. Δεν διαφημίζουμε το παγωτό, Βαγγέλη. Το παγωτό τρώνε στην Ιταλία κυρίω. Σωστά. Έτσι. Σωστά. Πε μου κάτι τώρα. Ε, 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 ναι. ε, όχι. Επομένω, το μεγάλο στίχημα για την ακρίβεια ποιο είναι. Ε, Θέλω να καταλήξουμε λίγο στο θέμα για την ακρίβεια. Είναι το μεγάλο Κύριε. στίχημα να, 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 να ρίξουν όλοι τι απαιτήσει του, να ρίξουν λίγο τα κέρδη. του. Τώρα, τώρα το έχουμε θυμηθεί όλοι το. Τώρα, μια μέρα πριν τι εκλογέ. Θυμηθήκαμε όλη την ακρίβεια, καλό είναι και από Δευτέρα Τρίτη και μόλις θα βγει καινούργια κυβέρνηση, θα το ξαναθυμηθούμε, Δημήτρη, έτσι. Mm -hmm. Γιατί η ακρίβεια είναι ένα, ένα θέμα που, που αφορά όλο τον κόσμο και δεν πρέπει να το θυμόμαστε μόνο προεκλογικά. Λοιπόν, οι τιμές είχαν ξεφύγει ε, πάρα πολύ. Mm -hmm. Και υπήρχαν κάποιοι παράγοντες ε, που συντελέσανε πάνω σε αυτό. Ε, καλό είναι να το θυμηθούμε και μετά. Ωραία, άρα... Γιατί μην μη μας ξεχάσουν mm -hmm. μετά και αρχίσει η ενέργεια πάλι και πάει εκεί που, που ήταν στο χειμώνα και, και όλα αυτά Γιατί πραγματικά δεν, ο κόσμος δεν θα βγει Έτσι. Ωραία, λοιπόν, Πρέπει ε... λοιπόν να το σκεφτούμε και μετά ε... Εντάξει, Καλά τα λέμε τώρα για την ακρίβεια και είναι επίκαιρο το, το θέμα Αλλά πρέπει και μετά να ασχολούμαστε λίγο με την ακρίβεια Μάλιστα. Επομένω, ε, συμφωνώ Εξή. απόλυτα. Εμείς, μα και πήγα να σου πω ότι εμεί ασχολούμαστε εδώ και με πρωταγωνιστή ναι, ε, Νομίζω ότι είσαι ο, ο μόνο ε, από του λίγου που ασχολείσαι ε, με αυτό το θέμα. Και θα συνεχίσω και, να ασχολούμαι προσπαθώντα να, και θα ναι. συνεχίσω να, ασχολούμαι προσπαθώντας να ε, διορθώσω και τα στρεβλά τη αγορά. Και υπάρχουν πολλά στρεβλά. Βέβαια, για να διορθωθούν πολλά στρεβλά, πρέπει και ο καταναλωτή να είναι λίγο πιο αποφασιστικό, θα έλεγα. Ε, δεν θα Σε κάνω πάει. λόγο για μποϊκοτάζ, αλλά θα πω, βρε φίλε μου, όταν μου λες ότι η φέτα είναι πανάκριβη ή ένα άλλο προϊόν, δω, στείλε και εσύ ένα μήνυμα. Μην παίρνει, μην είσαι υπερκαταναλωτικό, γιατί το έχουμε αυτό το κακό το συνήθιο την κακή τη συνήθεια οι Έλληνε, έτσι. Στείλε ένα μήνυμα ότι αυτό το πράγμα, παιδιά, είναι ακριβό. Δεν μπορώ να το αγοράσω. Γιατί από τη μία λε δεν ναι. μπορεί να το αγοράσει και από την άλλη το αγοράζει και μένει άφραγκο. Ε, δεν θα μείνω άφραγκο ναι, για ναι, να ναι, φάω μισό, 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 μισό κιλό φέτα σαλάτα, σαλάτα, μου. σαλάτα μου τώρα, μην τρελαθούμε εντελώ. Εσύ, Λάσκα, θα μείνει άφραγκο. Ούτε. Επειδή όμω η φέτα είναι ένα ελληνικό προϊόν και δεν είναι σωστό να το μποϊκοτάρουμε. Δεν είπα να το μποϊκοτάρουμε, ε, το να θέμα... περιορίσω τι μου. Γιατί να φάω μισό κιλό φέτα, να φάω ένα σπιρτόκουτο που λέγαμε παλιά. Συμφωνώ. Mm. Το θέμα είναι γιατί έφτασε η φέτα να πουλιάται τόσο. Νομίζω ότι πρέπει να, να, να σταθούμε λίγο στο, στο, στο γιατί και όχι στο. Κρατάω ο... κρατάω, ο... κρατάω ο... την Ατάκα σου, ότι με την ακρίβεια, που ήταν ένα μεγάλο, ένα μείζον ζήτημα. Το μεγαλύτερο, θα έλεγα, τη προεκλογική εκστρατεία, γιατί η κοινωνία είναι αυτή που θα αποφασίζει τελικά και η κοινωνία δεινοπαθεί από την ακρίβεια, θα αποφασίσει ποιον θα ψηφίσει, εννοώ. Κρατάω την ατάκα σου, λοιπόν, Βαγγέλη, Πέλεχα, ότι πρέπει και μετά τι εκλογέ να ενσκύψουν οι πολιτικοί που θα εκλεγούν πάνω σε αυτό το φλέγον ζήτημα. Το κρατάω. Μάλιστα, πρέπει να ε, γίνει. Και Μπορείς, ότι και εγώ, το πιο. Και εγώ θα, θα, θα συνεχίσω να του τσιγκλάω με κουβέντε ε, ναι, σαν και αυτέ που ήδη. κάνουμε μαζί. Είμαι σίγουρο γιατί πάντα γι' αυτό συζητάμε. Έτσι. Για την ακρίβεια συζητάμε με τον Βαγγέλη και για την ακρίβεια θα εξακολουθήσουμε Αλλά δεν θα, να... Δεν θα είναι να συζητάμε μόνο εμεί οι δύο. Okay. Όχι, όταν συζητάμε ακούγεται yeah. όμω, να ξέρει. Δεν... Σίγουρα, το... σίγουρα. Λοιπόν, στείλε καμιά τάρτα να φάμε τώρα γιατί πείνα σα και. <laughs> να, να. <laughs> στείλε. <laughs> <laughs> ναι. Παιδιά, η καλύτερη τάρτα τη Αθήνα. Όποτε βρεθείτε στάρτο Άρτο Ζαγροπλαστία εκεί παιδιά. θα τη φάτε. Ζητήστε το, είναι απίστευτες. απίστευτε. Λοιπόν, Βαγγέλη, μου σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, φίλε. Γεια